Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που ισχύει από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Το καιρικό σύστημα με το όνομα Διομήδης προβλέπεται να προκαλέσει κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους πολύ θυελλώδεις ανέμους και τις πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Από την Τετάρτη αναμένεται να σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, καθώς επίσης την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειώνεται ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα. Μόλις βγήκε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ένα καιρικό σύστημα Διομήδης προβλέπεται να χτυπήσει τη χώρα από σήμερα το απόγευμα Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη και Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, Κωνσταντίνος Αργυρίου, αναφέρεται στο πώς θα επηρεάσει ο Διομήδης την Περιφερειακή Ενότητα Ερών. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον νομό Ερών, σύμφωνα με το καιρικό αυτό μάλλον σύστημα, προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Θα επηρεαστούμε Δευτέρα σήμερα βραδινές ώρες με βροχοπτώσεις κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού μας. Και την Τρίτη θα επηρεαστούν κυρίως τα νοτιότερα τμήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή θα έχουμε λίγες βροχές αύριο ουσιαστικά εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είναι, από ό,τι έχω δει για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, βροχοπτώσεις που θα μας απασχολήσουν όχι ιδιαίτερα υψηλές, θα είναι μέχρι και αύριο τα ξημερώματα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και στα ημιορεινά προβλέπονται, για Τρίτη, Τετάρτη εκεί. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν αλυσίδες φυσικά στα οχήματά τους, θα πρέπει να περιορίσουν στις αναγκαίες τις μετακινήσεις τους. Και γενικώς για τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο να ενημερώνονται από την αστυνομία και από την τροχιά. Μόλις μου έρθει από την αυτοτελή διεύθυνση θα αποσταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα μέχρι και τη λήξη των φαινομένων. Η λήξη πότε είναι? Η λήξη τουλάχιστον σύμφωνα με το δελτίο, Πέμπτη Παρασκευή γράφει για χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό. Έτσι. Μέχρι και την Παρασκευή και όποτε χρειαστεί θα είμαστε σε ετοιμότητα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.